πλαίσια της εξέλιξής της και της συνεργασίας με όλες τις εταιρείες ανακύκλωσης, κάναμε συνεργασία με την εταιρεία Recycom, η οποία ανακυκλώνει ρούχα μεταχειρισμένα, υποδήματα και υφάσματα. Στα πλαίσια αυτά της συνεργασίας, παραλάβαμε τον ένα κάδο που ήδη υπήρχε στοιχείο από τη Recycom. Ήρθαν άλλοι δύο, τοποθετήθηκαν σε τρία σημεία. Είναι στη Φάρκαινα, στο κεντρικό λιμάνι κάτω στο παλιό Τελωνείο και στην οδό Ινοπίωνος. Σε αυτά τα τρία σημεία υπάρχουν αυτοί οι κόκκινοι κάδοι, στην οποία μπορούν οι δημότες μας να εναποθέτουν όλα τα μεταχειρισμένα ρούχα, υφάσματα και υποδήματα και στη συνέχεια η Διανόβ θα τα συλλέγει και θα τα στέλνει στη συγκεκριμένη εταιρεία της Recycom. Θα παίρνει 40 ευρώ τον τόνο η Διανόβ σε δωροεπιταγές, τις οποίες εμείς θα φέρνουμε εδώ στοιχείο και θα επιστρέφουμε πίσω σε κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη. Η συλλογή θα γίνεται με τι οχήματα, κύριε? Με το όχημα της Διανόβ, με το βαν το οποίο γνωρίζετε, παρεμβαίνει παντού, θα κάνει και αυτή τη δουλειά. Θα υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του δικτύου αυτού στο μέλλον? Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Σε αυτή τη φάση ξεκινήσαμε με τους τρεις. Θα δούμε πώς δουλεύει και πώς προχωράει αυτό το εγχείρημα και εν συνεχεία θα δούμε με την εταιρεία πώς μπορούμε να το επεκτείνουμε. Αλλά όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την νομοθεσία, όλοι οι Δήμοι ανά την Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι να φτιάξουν ΚΔΕΗ, κέντρα διαλογής επαναχρησιμοποιημένων υλικών για τα συγκεκριμένα που έχουμε. Τα πάντα σε αυτό το ΚΔΕΗ βέβαια μπορούν να μπουν παλιά επίπλα, καρέκλες, τα πάντα τα οποία μπορούν να επιστρέψουν πίσω με μία μικρή επισκευή. Είμαστε σε συνεννόηση με τον Δήμο Χίου, κάποια στιγμή να βρεθεί ο χώρος να φτιαχτεί και αυτό το ΚΔΕΗ.